Κοινό συνεπαρμένο σιγοψιθυρίζει τραγούδια του αείμνηστου Γρηγόρη Μπηθηκότση. Όλοι μιλούν για μια πανδεσία που ανοίγει νέους δρόμους στα μουσικά δρόμενα και σε δημιουργικό επίπεδο αισθητικής, αλλά και στη μεταλαμπάδευση της νεότερης μουσικής μας κληρονομιάς. Άννα Μπηθηκότση, μέσα από το πνευματικό έργο της για 2 ώρες επί σκηνής μαζί με τους συνεργάτες της, ζωντανεύει περίτεχνα τη ζωή και το έργο του μύθου πατέρα της μέσα από βιωματικές και ιστορικές της μνήμες, αλλά και αφηγήσεις του ίδιου που κατέγραψε στο εν λόγω βιβλίο της. Μια ζωή γεμάτη παραστάσεις μπρος από τα φώτα και πίσω από τα φώτα. Σε αυτή την παράσταση θα παρακολουθήσετε και παραστάσεις της ζωής του πίσω από τα φώτα, αυτές που δεν είδε και δεν χειροκρότησε κανείς. Η Άννα Μπηθηκότση αναφέρει πως με τον δικό της τρόπο φέρνει τον πατέρα της ξανά στη γη για να συμπληρώνει τα κενά της απουσίας του, διότι για να τον έχει ο κόσμος τον στερήθηκε η οικογένειά του. Δραματοποιημένες αφηγήσεις της Άννας Μπηθηκότση συγκλονίζουν και συγκινούν, καθώς διανθίζονται από μουσικές παρεμβάσεις και τραγούδια σταθμούς της 50χρονης καλλιτεχνικής πορείας του Γρηγόρη της Ελλάδας, με ταυτόχρονη προβολή σπάνιων οπτικοακουστικών ντοκουμέντων από το προσωπικό της αρχείο. Ο κύριος Σκάνδυλας, που μέσω της δράσης του Συλλόγου Το Όνειρο του Παιδιού κάνουν προσπάθεια και βοηθούν τις οικογένειες και τα παιδιά της Ζακύνθου, χαρακτήρισε την εκδήλωση ως την πιο σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του 2017. Είναι η πιο σημαντική πολιτιστική εκδήλωση του 2017. Είναι μεγάλη μας χαρά, μεγάλη μας τιμή που βρίσκεται απόψε στη Ζάκυνθο μια μεγάλη κυρία, η κόρη ενός μεγάλου καλλιτέχνη, ενός μεγάλου ερμηνευτή, του μεγάλου Γρηγόρη Μπηθηκότση. Μια μυσταγωγική μουσική παράσταση αφιερωμένη στον ερμηνευτή της Ρωμιοσύνης Γρηγόρη Μπηθηκότση. Μια παράσταση που συνεχίζεται για 17η συνεχόμενη χρονιά με αμύωτη επιτυχία, έχοντας λάβει χώρα μέχρι σήμερα σε Ελλάδα και εξωτερικό, σε 500 και πλέον πόλεις, σε ιδρύματα, στρατόπεδα και φεστιβάλ.